Αυτό που θα αναπτύξω σήμερα αφορά την ειδικότητά μου. Έχει να κάνει με τις επιπτώσεις και τις αλληλεπιδράσεις κλιματικής αλλαγής με την γεωργία. Αν τα σενάρια επαληθευτούν, οι επιπτώσεις θα είναι τρομερές. Και αντίστροφα, η ίδια η γεωργία επηρεάζει και συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Και εκπέμποντας διοξίδιο, αλλά όχι τόσο πολύ, όσον αφορά το μεθάνιο, τις εκπομπές μεθανίου, κυρίως από την Άπα Ανατολή, όπου εκεί εκπέμπεται μεθάνιο από τις καλλιέργειες ρυζιού και από την πέψη των βόηδων και επίσης οξυδίων του αζότου, τα οποία οξύδια του αζότου εκπέμπονται συνήθως από υπερλίπανση του εδάφους. Επομένως και η κλιματική και η γεωργία έχει και αυτή η επίδραση στη κλιματική αλλαγή. Το πιο ακραίο είναι ότι θα έχουμε έλλειψη βροχοπτώσεων και αύξηση της θερμοκρασίας. Οπότε αυτό σημαίνει αυτό που βλέπουμε έξω σήμερα, ελιές που σταφυδιάζουν και ελιές που υποφέρουν από λειψιδρία. Είναι πιο ανθεκτικές ποικιλίες, καλύτερη διαχείριση του νερού, γιατί το νερό είναι τα πάντα. Έτσι. Ήδη γίνονται προσπάθειες να εισάγονται ποικιλίες πιο ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες και στην ανθεκτικότητα στην έλλειψη νερού. Καμία λύση δεν είναι χωρίς ρίσκο. Καμία λύση. Και η αφαλάτωση και αυτή θα συμβάλλει στην εκπομπή διοξιδίου, διότι θέλει τεράστιες ποσότητες ενέργειας να καταναλώνονται για να γίνεται η αφαλάτωση.